Εκτός έδρας και μάλιστα στο Χαριλάου, κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται επιτυχία. Η άλλη άποψη όμως λέει, είναι πιο σωστή λογικά, πως οι πράσινοι απόλυσαν 2 βαθμούς σε ένα παιχνίδι που πήγε στα μέτρα τους, είχαν κλασικές ευκαιρίες, αλλά κόλλησαν στο 0. Η ομάδα του Μαρκαριάν έφυγε από το Χαριλάου με απογοήτευση και έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και εμείς ξέρουμε που θα είναι δύσκολο όπως ήταν το αγώνα. Προσπασίσουμε, μπορεί όλο το καλά που χρειάζομαι, μπορεί δεν παίξαμε όλο το καλό που πρέπει να παίξουμε, αλλά προσπασίσουμε, κάναμε όλα αυτά που μπορούμε. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης των πολλών και σημαντικών απουσιών έπαιξε ψυχωμένα με έξυπνη τακτική και λογικά θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένος από το 0-0. Και όμως όχι, αφού η Ευρώπη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα την πόρτα της στους κίτρινους. Κοινός παρονομασίας στα δύο στρατόπεδα, η απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα. Aber für mich war es in erster Linie zu sehen, wie meine Mannschaft von der Ordnung her gespielt hat. Και σε μένα περισσότερο βάση έδωσα το πώς η δικιά μου ομάδα ήταν στημένη στο γήπεδο και συμπεριφορά των παιχτών μου και θέλω να πω ότι υπήρχε ένα νοικοκυριό μέσα. Κατακράτησε τον Μαρκαριάν. Με τον δεύτερο έκανε δύο λάθη που κόστασαν στον Παναθηναϊκό. Πρώτον, καθυστέρησε υπερβολικά να πραγματοποιήσει τις αλλαγές, ειδικά στην περίπτωση του Βλάωβιτς. Και δεύτερον, η αλλαγή του Καραγκούνη με τον Καλέτο έγινε κατανοητή μόνο από τον ίδιο, αφού η ομάδα του αντί να πιέσει ακόμη περισσότερο για τον γκολ, έπαιζε πιο αργό ποδόσφαιρο. Γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Άρης με την είσοδο του Θεοδωρίδη και Καζατζή, κέρδισε το κέντρο, έγινε πιο επιθετικογενής, αλλά από ουσία 0. Η πορεία μας συνεχίζεται. Έχουμε μια πορεία Ελλάδος και Ευρώπης. Έχουμε ένα δύσκολο μήνα. Το ξέρουμε όλοι. Θα προσπαθήσουμε να τα απεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες που θα έχουμε. Η προσπάθεια υπήρξε, τώρα το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα και νομίζω ότι ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους. Κάνουμε κι εμείς μια νέα προσπάθεια. Προσπαθούμε να βρεθούμε σε καλύτερη θέση από αυτήν που είμαστε. Κορυφαία στιγμή στον αγώνα, η απόκριση του Κατεργιαννάκη στο παρά ένα. Ο Βλάωβιτς για τον Κωνσταντίνου σε καλή θέση κάνει το σουτ, πέφτει ο Κατεργιαννάκης και σώζει τον Άρη στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Σίγουρα στο τέλος ήμασταν λίγο τυχεροί, αλλά ο Φάνης ενήργησε πάρα πολύ σωστά και εκεί θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Και το ερώτημα στο φετινό Παναθηναϊκό παραμένει. Γιατί σχεδόν πάντα πριν ή μετά από αγώνα Champions League οι πράσινοι χάνουν βαθμούς σε παιχνίδια που θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να τα κερδίσουν.